Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες της εκπομπής Ελληνιστή, καλησπέρα σας. Και ενώ σήμερα συζητώνται πολλά θέματα σχετικά με την Τρόικα, τα δάνεια και όλα αυτά, έχουμε ένα μεγάλο παρασκήνιο από πίσω, το οποίο οδήγησε σε όλη αυτή την κατάσταση μέσω πολλών παραμέτρων και το οποίο το αναλύουμε μέσα από αυτή την εκπομπή με τον αγαπητό φίλο, τον βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Βελόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρέπει να φωτίσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους που δυστυχώς δεν περνάει ο φωτισμός τους στα κανάλια, και πρέπει να τα πούμε εδώ, κύριε Βελόπουλε, γιατί πραγματικά συζητώντας και με πολλούς φίλους της εκπομπής τους έχω πει και έχουν ακούσει και από εσάς βέβαια το τι παρασκήνιο υπάρχει. Ξεκινάω λοιπόν αμέσως με μια ερώτηση. Είπατε ότι είναι απάτη η πτώση του Καραμαλή. Θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό. Και το εδράζω στην υπόθεση του Ματοπεδίου. Δηλαδή ότι κάποιοι είπαν ότι η υπόθεση του Ματοπεδίου, ναι, έριξε την κυβέρνηση Καραμαλή. Ναι. Μεγαλύτερη απάτη από αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Πρόκειται περί κοινών απατεώνων, όσοι τουλάχιστον ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, κύριε Αντωνάκο, γιατί καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν πέφτει από ένα σκάδαλο 30-40 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα και ένα κάνουν. Θα έπρεπε να πέφτει. Α, δεν πέφτει, αυτό εννοώ. Έτσι, αν μην παρεξηγηθούν αυτά, ναι, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν αυτή η εκπομπή εδώ και 2 χρόνια φωνάζει για στρατηγικές συμμαχίες, κύριε Αντωνάκο, και επειδή έχω γίνει πολλές φορές κακός από πολλούς συναδέλφους, ναι, ναι, για την αντίληψή μου περί της γεωστρατηγικής γεωοικονομίας, διαβάζω πάρα πολύ, το διδακτορικό μου έχει αυτήν την τάση να αναφέρομαι σε ιστορικά γεγονότα γεωστρατηγικής. Αυτό δηλαδή, αυτό σπουδάζω, έτσι, αυτό ναι, κάνω, για να μην κοροϊδευόμαστε. Θα πω λοιπόν σε όλους τους φωστήρες που μιλούν περί των εθνικών θεμάτων δύο πράγματα. Κανόνας πρώτος. Πόλεμοι δεν γίνονται χωρίς οικονομικό συμφέρον. Σαφέστατα. Κανένας δεύτερος, δεν υπάρχουν φιλίες μεταξύ λαών και εθνών παρά μόνο συμφέροντα. Τελεία και παύλα. Θα αναγνώσω με τη βοήθεια του Αλέξη τώρα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Είχα πει τότε στρατηγική συμμαχία, θυμάσαι. Ναι, ναι, βεβαίως. Και έβαλα ιεραρχικά χώρες. Είπα Κίνα, Ρωσία, Ισραήλ. Ναι. Τα είχα πει. Εγώ τα έχω πάρει πίσω. Κάποιοι άλλοι τα ανακάλυψαν τώρα, κύριε Αντωνάκο. Έστω και όψιμα, ομιλούν για στρατηγικές συμμαχίες. Το τονίζω. Καλλιεργά παρά ποτέ. Μπράβο. Σημασία έχει να γίνει. Έβλεπα, σούμε, την Αυριανή του Γιώργου του Κουρί σήμερα, ολοσέλιδο, λέει για τους Κινέζους. Ναι. Κάτι που λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού έχει μιλήσει για αλλαγή πλεύσης, ότι η Ελλάδα ανοίξει τη Δύση, ανοίξει το συμφέρον της. Και το συμφέρον της, έχουμε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει ανήκω πουθενά. Θα σου δείξω λοιπόν, γιατί αν ψάξεις το διαδίκτυο, το δημοσίευμα αυτό, δεν υπάρχει πουθενά. Για να δεις πώς τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως περνούν μηνύματα. Μόνο θέλω την εφημερίδα δεξιά, Αλέξη μου, το Βήμα δηλαδή. Είναι φίλο εφημερίδος στην υπόθεση των αγωγών, το θυμάσαι. Βεβαίως. Αυτό φίλο δεν μπορεί να το βρει εύκολα σήμερα. Αν μπει στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει. Το Βήμα. Είναι το φίλο τη 29 Ιουνίου 2007. Μάλιστα. Τι λέει εδώ, η Αθήνα σε κλειό φωτιά και καπνού. Ναι, ναι. Αμερικανική δυσφορία για το νέο αγωγό αερίου. Ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Είναι ουσιαστικά οι απειλές της εφημερίδας προς την κυβέρνηση Καραμαλή ότι έχει θυχθεί ο αμερικανικός παράγοντας. Λέει το εξή εφημερίδα. Αν αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, ναι, ρομποπρακτορική, ούτε αν θέλει ελληνική, θα πω δημοσιογραφία, η οποία δεν έχει σχέση με δημοσιογραφία. Λέει η εφημερίδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ΗΠΑ ενοχλήθηκαν. Ναι. Καθώς η νέα συμφωνία εμπεδώνει τη στρατηγική ενεργειακή παρουσία της Ρωσίας στην Ευρώπη, αλλά γιατί εφημιδιάστηκαν από τις ανακοινώσεις. Υπάρχουν δηλώσεις του Μπέρνς και του Μπράιζα που ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνουν να νοηθεί ότι η κυβέρνηση Καραμαλή δεν θα πάει καλά και θα πάει επί Μακρόν. Μάλιστα. Όταν λοιπόν μια εφημερίδα 29 Ιουνίου 2007, πριν ακόμα βρεθούν τα ματοπέδια, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, μέσω της φωτιάς καπνού και του ποιού αυτών, πάτε σπίτι σας, κύριε Καραμαλή, γιατί κάνατε τον αγωγό. Είναι ολόκληρο το δημοσίευμα, έτσι. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι η πτώση του Καραμαλή είναι μια μεγάλη απάτη. Δεν έπεσε για το βατοπέδι, έπεσε για γεωστρατηγικούς, γεωοικονομικούς, γεωπολιτικούς λόγους, αγαπητέ Μαντώνη. Ας σταματήσουν τα παραμυθά για κάποιοι, παραμυθατζίδες, τεμπέλης ο Καραμαλής, χαχόλος ο Καραμαλής, αργόσκος ο Καραμαλής, πλέιστες ο Καραμαλής, όλα τα έχει ο Καραμαλής αυτά. Γιατί όμως δεν λέτε ότι κανένας Καραμαλής δεν πέφτει επειδή δεν τεμπέλης, κύριε Αντωνάκο. Ακριβώς. Γιατί το λένε αυτό. Πόσοι τεμπέληδες έχουμε σήμερα και δεν πέφτει. Κανείς Καραμαλής, πρωθυπουργός της Ελλάδος, έτσι, δεν πέφτει επειδή είναι τεμπέλης. Ή επειδή έφαγε 30 εκατομμύρια ευρώ, αν τα έφαγε και πώς τα έφαγε δεν ξέρω. Αυτά τα λέω για να καταλάβουν κάποιοι.
απλά για γεωστατηγικούς λόγους βρίσκουν ένα σκάνδαλο. Θυμάσαι με τον Κοσκοτά τον Παπανδρέου. Έτσι. Ακριβώς. Βρίσκουν ένα σκάνδαλο, πρέπει να σε ρίξουν. Απλά είναι τα πράγματα. Όχι οι Έλληνες, οι αλλότεροι παράγοντες, κύριε Αντωνάκο, γιατί η Ελλάδα όχι μόνο ανήκει στη Δύση, αλλά η Ελλάδα ελέγχεται από τη Δύση. Η Δύση αποφασίζει και βλέπει αμερικανικούς παράγοντες, γιατί θα γίνει αύριο το πρωί. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή την αλήθεια θα υπηρετώ, θα τη φωνάζω, θα την λέω. Αυτή την αλήθεια λοιπόν συνέχισα από το 94 να ομιλώ για τα πετρέλαια στο Αιγαίο, συνέχισα να φωνάζω για τον ορεικτό πλούτο της Ελλάδος. Λέω ότι η Ελλάδα πέρα από την στρατηγική της θέση έχει και άλλα πράγματα που δεν μας τα έλεγαν. Ουράνιο, χρυσό, κολτάνι ταντάλιο, έτσι που γίνεται το ταντάλιο. Έχει πετρέλαια, πετρέλαια γεμάτη, η Ελλάδα επιπλέει τα πετρέλαια. Φωνάζω χρόνια εδώ και σου λέω ρε παιδιά, σας κλέβουν το μισθό και εσείς νομίζετε ότι τα 100 ευρώ είναι το πρόβλημά σας. Κάνετε λάθος συνέλληνες. Ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση πάνω στα πετρέλαια. Να παρουσιάσετε πρώτα τα βιβλία. Βεβαίως. Ωραία. Αυτό το βιβλίο, όσοι το διαβάσουν, η θησαυρή της Ελλάδος. Σπάνιες γης, έτσι και χρηματιστηριακά ορυκτά. Ένα σύγγραμμα που επαναλαμβάνω, πάνω στο οποίο βασίζονται οι μελέτες που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει τεράστια στρατηγικά ορυκτά. Δείτε συνελληνές μου. Δείτε εδώ. Παρανέστη δράμας. Αυτό που έλεγε ο Χαρδαβέλας προχθές. Ναι. Το ουράνιο. Το παρανέστη δράμας, πήγαμε καθηγητή εγώ επί τόπου, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Ναι. Μου έδειχνε πώς φαινόταν το μέταλλο, δηλαδή αυτό που είναι το ορυκτό ουράνιο. Έτσι. Η διαστρωματώση φαινόταν από τη γη, ρε παιδί μου. Είχα ανοίξει έναν δρόμο για να κάνω έναν δρόμο πάνω στο βουνό και μου λένε να το ρεσί. Το βλέπεις ουράνιο, γεμάτο είναι μου. Αυτά όλα είναι εδώ μέσα. Καταπληκτικό βιβλίο, κύριε Βελόπουλε, αυτό. Η αξία του ουρανίου, κύριε Αντωνάκο, αν υπολογιστεί, αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ. Ιδού, χρυσό, εδώ. Γεμάτο, μέγα θέμα ο χρυσός για τη χώρα μας. Μόνο σε ένα σημείο έχουμε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε χρυσάφι, συνέλληνες. Δικό σας χρήμα είναι αυτό. Αλλά που μας πηγαίνουν, μαθηματικά μας οδηγούν στη χρεοκοπία, το τονίζω. Στη χρεοκοπία ή στην πτώχευση, στην αναδιάδοση για να στα πάρουν τζάμπα αυτά. Καταλάβετε το. Είναι σαν να πας σε ένα τοκογλύφο για να πάρεις χρήματα και του δίνεις το διαμαντένιο σου ρολόι. Ναι. Έτσι, σου δίνει αντί για 20.000, σου δίνει 1.000 και είσαι ευχαριστημένο. Αυτό θα γίνει. Το καταλάβατε. Και φωνάζω. Και για να καταλάβετε πριν κρύβονται από πίσω, που έλεγα προηγουμένως για τους Αμερικανούς και πώς ελέγχουν, η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών. Αυτό το βιβλίο που κινδυνεύει, το τονίζω, να απαγορευτεί στην Ελλάδα. Το ξέρω τι λέω, γιατί είναι για πρώτη φορά ένα βιβλίο που τα βάζει με κορυφαίες εταιρείες του κόσμου. Θα μάθετε επιτέλους την αλήθεια για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εδώ δεν είναι βιβλία του Φουφουτούδη και του Φουφουτίδη. Έτσι. Αυτά είναι σημαντικά επιστημονικά βιβλία. Εδώ είμαστε. Είναι... Λοιπόν, συγγνώμη λίγο. Ναι. Είναι δύο καθηγητές πανεπιστημίου, οι μεγαλύτεροι καθηγητές στη Γερμανία, που μας κάνουν ανάλυση αυτών των εταιριών. Πορτρέτα, Adidas, Ajip, Aldi, Bayer. Το βλέπετε έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, ναι. BP, Chiquita, Coca-Cola, έτσι, Deutsche Bank, Disney, ExxonMobil. Μόνο 5 εταιρείες παγκοσμίως, άκου θα σου πω τώρα, έχουν τον προϋπολογισμό της Ευρώπης. Ακριβώς. 5 εταιρείες στον κόσμο, κύριε Αλέξη μου, έχουν τον προϋπολογισμό, 5 όχι παραπάνω, τον προϋπολογισμό της Ευρώπης. Τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρώπης κάθε χρόνο. Και μετά συζητάμε για όλα αυτά τα θέματα. Για να καταλάβει, μπράβο. Εδώ βρίσκεται η λύση. Έτσι, μπράβο. Επίσης, να δείξω κάτι άλλο για να καταλάβετε όταν λέμε 5 εταιρείες. Η εταιρεία BP έχει 245 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα ετησίως, όταν η Ελλάδα έχει 110. Μάλιστα. Μία εταιρεία έχει περίπου 2,5 φορές επάνω ετησίως τα έσοδα της Ελλάδας. Εμείς χρωστάμε 110 εκατομμύρια, πόσα χρωστάμε τώρα. Έτσι. Χρωστάμε 340 δισεκατομμύρια ευρώ. 340 δισεκατομμύρια. 340 δισεκατομμύρια. Είναι περίπου. Και είναι 245 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει. Το χρόνο, ναι. Αυτά λοιπόν συνέλληνες, θα μάθετε μόνο από εδώ. Όταν μιλώ εγώ για το κολτάν, δείτε εδώ. Η εταιρεία Bayer θέλει να αγοράσει κολτάν από το Κονγκό. Η εταιρεία Nokia, η Samsung. Αυτό το κολτάν είναι το. Βγαίνει το ταντάλιο. Η Βόρεια Ελλάδα και Δύη Μακεδονία είναι γεμάτη από ταντάλιο. Χωρίς ταντάλιο δεν μπορεί να κατασκευάσει κινητά. Δείτε ποιοι δουλεύουν. Και τα έχουν δύο χώρες στον κόσμο. Μπράβο. Κονγκό και Μακεδονία. Κονγκό και Μακεδονία. Και Ελλάδα. Κράτα με το καλάθι. Ναι, κράτα με αυτά που γίνονται. Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπετε τα παιδάκια που δουλεύουν εκεί. Μικρό παιδάκι είναι αυτό. Η UNICEF μαζεύει λεφτά για να βοηθήσει. Ναι, εκεί γίνεται σκλαβιά. Παιδάκια δουλεύουν. Έγγραφα απόρριτα για την Ελλάδα που έχει τεράστια αποθέματα. Επαναλαμβάνω, πεψικόλα. Ποιος τολμάει να μιλήσει για τις εταιρείες αυτές. Έτσι, για να δείτε επίσης τι τρώμε. Δείτε εδώ,
τρώτε σαρκοβόρες αγελάδες. Μάλιστα. Όχι φυτοφάγες. Σαρκοβόρες. Τρώνε σάρκα για να φουσκώσουν και να πλησούν και να βγάλουν κρέας. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Από δύο καθηγητές πανεπιστημίου στη Γερμανία, μαύρη δήλωση των πολυεθνικών. Επειδή το βιβλίο μπορεί να απογορευτεί, είναι μέσα στην προσφορά. Είναι 13 έργα. Είναι 13 έργα σημαντικότατα. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να σπεύσουν οι φίλοι μας να τηλεφωνήσουν στο 2310-25-23-20. Αν είναι δυνατόν να δούμε την κάρτα. Είναι αυτή ακριβώς η εκπληκτική υπερπροσφορά, η οποία κοστίζει 150 ευρώ. Και πρέπει οι φίλοι μας που θέλουν πραγματικά να προμηθευτούν αυτά τα βιβλία να τηλεφωνήσουν τώρα, αυτή τη στιγμή, στο 2310-25-23-20 και να την προμηθευτούν μόνο με 44 ευρώ. Να πω το εξής, επειδή μπορεί να μην υπάρχουν αυτά τα βιβλία, έχετε 20 λεπτά. Για 20 λεπτά μπορείτε να τηλεφωνείτε να πάρετε από 150 ευρώ, 44 ευρώ, 13 έργα, μέσα στα οποία βέβαια είναι τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι απίστευτα, διότι για πρώτη φορά δείτε τι λένε οι Γερμανοί καθηγητές. Και οι δικοί μας οι βουλευτές, η Εξεταστική Επιτροπή, πάνε εκεί, ρωτάνε για τις ζήμες. Ορίστε. Αυτά έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε και να ζητήσουμε από την Γερμανία χρήματα. Ακριβώς. Siemens. Αυτό που λέει, που λέει και ο πολιτικός κόμμος, ο πρόεδρος του Λάσου, ο Κατζαφέρης, το επανέλαβα ακόμα στη Βουλή. Η διαφθορά ως βασικό συστατικό στοιχείο κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα τη Siemens. Αυτά τα λέμε εμείς. Οι Γερμανοί καθηγητές, πολεμική Siemens, στην Ελλάδα, Ουρουγουάη, Νέο Κορέα, Σιγκαπούρη, οι Siemens βρίσκονται παντού σε κάθε χώρα και βέβαια στην ίδια τη Γερμανία. Πέντε διευθυντές, λέει, κατηγορήθηκαν και πήγαν σε δικαστικό αγώνα. Έτσι, τη Siemens. Αυτά δεν τα ξέρετε, συνέλεσ. Μόνο στο βιβλίο αυτό είναι καθηγητές πανεπιστημίου Γερμανοί, οι οποίοι συνέγραψαν. Δηλαδή, θα μείνετε άφωνοι, δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Να το κολτάν. Αυτό εδώ είναι, κύριε Αντωνάκο. Μάλιστα. Αυτό είναι το κολτάν, η πρώτη ύλη, και βγαίνει το ταντάλιο που είναι απαραίτητο στατικό. Ναι, από το Κονγκό. Το Κονγκό, γι' αυτό και στο Κονγκό, στην Αιθιοπία, στη Σουδάν, γίνονται με τις εφήλες συγκρούσεις, διαμάχες, για να μπορούν να παίρνουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές έναντι της φαγής. Ακριβώς. Δείτε εδώ, δουλεύουν τα παιδάκια. Έτσι. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Βελόπουλε, το έχετε πει από αυτή την εκπομπή εδώ και δύο χρόνια. Αυτά όλα τα στοιχεία τα οποία τα δείχνουμε καθημερινά τώρα επαληθεύονται. Τώρα, αυτή τη στιγμή επαληθεύονται. Και πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτά τα βιβλία είναι μοναδικά. Όταν δεν μπορούν να σας κοροϊδέψουν, τότε κι εσείς μπορείτε να κατευθύνετε εκεί που πρέπει και όπως πρέπει σωστά την ψήφο σας. Και όχι να την δίνετε εκεί που δεν πρέπει. Η εταιρεία Bayer που παράγει τη γνωστή σε όλους ασπιρίνη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κολτάν και πάμε παρακάτω και Samsung, έτσι. Σε κάθε ηλεκτρική συσκευή βρίσκονται ταντάλιο πυκνωτές. Αναφέρει ενθουσιασμένος, το βλέπεις εδώ. Εκπρόσωπος της εταιρείας Τάδε. Για τον πρώτο πέμπτο υπολογιστή απαραίτητα μόνο 50 εξαρτήματα. Τώρα χρειάζονται 200 ή 300 για να γίνει. Χρειάζεται ταντάλιο. Ακριβώς. Αυτό το ταντάλιο λοιπόν που υπάρχει στο Κονγκό, αγαπητέ μου Αλέξη, υπάρχει και στη Μακεδονία άφθονο σύμφωνα με καθήκη γεωλογίας. Αυτά λοιπόν συνέλεγες θα σκρύβουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ να τη λέω. Όταν έχω μέσα εταιρείες οι οποίες έχουν 200 δισεκατομμύρια, 500. Αν δείτε, δεν έχει ξανατολμήσει κάποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Δείτε κάθε εταιρεία, τσικίτα, αυτή που τρώμε τις μπανανούλες. Ναι, ναι. Να δείτε τι τρώνε συνέλληνες. Να μην πω κάποια κουβέντα τώρα, μην κυνηγάνε κιόλας. Χρήση επικίνδυνων φυτοφαρμάκων. Τα βλέπετε αυτά. Τα βλέπετε αυτά. Τα βλέπετε αυτά.